Άρνος, online μελέτη για όλα τα παιδάκια και συνεχίζουμε, παιδιά, τη συζήτησή μας πάνω στο κεφάλαιο 46, γεωμετρικά σχήματα υπερίμετρος. Για να εφαρμόσουμε, παιδιά, όλα όσα είχαμε δει στο σχολικό σας βιβλίο και τη θεωρία μέσα από μία ακόμη άσκηση. Ένα πρόβλημα για την ακρίβεια. Το πρώτο πρόβλημα πάνω στο τετράδιο εργασιών. Υπερίμετρος, λέει, ενός ορθογωνίου. Πράγματι, παιδιά, μας έχει δώσει ένα ορθογωνιάκι. Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, έτσι. Και λέει το ορθογώνιο, παιδιά, γιατί η κάθε μία από αυτές τις γωνίες, παιδιά, πόσες μοίρες είναι? 90 μοίρες, έτσι. Δηλαδή κάθε μία γωνία είναι, παιδιά, ορθή. Μπορείτε, παιδιά, να τις μετρήσετε και με το μυρογνωμόνιο να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Η περίμετρος, λοιπόν, ενός ορθογωνίου είναι, λέει, 12 εκατοστά. Η περίμετρος. Το πλάτος είναι, λέει, 2 εκατοστά. Μάλιστα. Το πλάτος, δηλαδή, παιδιά, αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι 2 εκατοστά το πλάτος. Άρα και το από πάνω είναι πόσο? 2 εκατοστά, έτσι. Ωραία. Να βρεις, λέει, το μήκος του. Να βρούμε, δηλαδή, παιδιά, πόσα εκατοστά είναι το μήκος. Δηλαδή, αυτό εδώ. Ή αυτό εδώ, το ίδιο. Αφού, παιδιά, η περίμετρος είναι 12 εκατοστά. Η περίμετρος τι είναι? Η περίμετρος, όπως μάθαμε, δεν είναι το άθροισμα των μυκών όλων των πλευρών του. Δηλαδή, άμα προσθέσουμε αυτή την πλευρά και αυτή την πλευρά και αυτή την πλευρά και αυτή την πλευρά, άμα προσθέσουμε το μήκος κάθε πλευράς, πόσο θα πάρουμε, λέει? Θα πάρουμε, λέει, το πόσο? Θα πάρουμε, παιδιά, 12, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, για να τις προσθέσουμε, παιδιά. Λοιπόν, για την ώρα μπορούμε να προσθέσουμε αυτές που ξέρουμε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι αυτή η πλευρά είναι 2 και άλλη πλευρά είναι επίσης 2. Άρα, 2 και 2 πόσο μας κάνει? 4 εκατοστά. 4 εκατοστά. Και πόσο ακόμα, παιδιά, πρέπει να προσθέσουμε ακόμα για να πάρουμε το 12? Στο 4 πόσο πρέπει να προσθέσω ακόμα για να μου κάνει 12? Παιδιά, άλλα 8 δεν πρέπει να προσθέσουμε? Αυτό το 8αράκι, παιδιά, ξέρετε τι συμβολίζει? Αυτό το 8αράκι συμβολίζει πόσο είναι τα δύο μήκη μαζί. Δηλαδή, αυτό εδώ το μήκος και αυτό εδώ το μήκος και τα δύο μήκη μαζί και αυτό και αυτό και τα δύο μήκη είναι πόσο? Δηλαδή, το άθροισμα των δύο μήκων, αυτών των δύο πλευρών, τέλος πάντων, είναι πόσο βρήκαμε, παιδιά? Βρήκαμε ότι είναι πόσο? 8. Δηλαδή, τι κάναμε? 12 μείον 4. Δηλαδή, 12 μείον 2 μείον 2. Έτσι. Είναι 2 διαράκια, γιατί είναι τα δύο πλάτη που είναι στο ορθογώνιο μας. 2 εκατοστά που είναι αυτό και άλλα 2 εκατοστά που είναι αυτό. Άρα, είναι 12, βγάζω 2 μας κάνει 10, βγάζω 2, οπ, πήραμε το 8. Λοιπόν, παιδιά, άρα και τα δύο μήκη μαζί και αυτό το μήκος. Και αυτό το μήκος, άμα τα προσθέσουμε, μας κάνει πόσο? 8 εκατοστά. Μα αν τα δύο μήκη, όχι αν, είναι ίσα μεταξύ τους. Άρα δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι 4 και αυτό θα είναι 4. Αφού και τα δύο μαζί, παιδιά, κάνουν 8, άρα το κάθε το μήκος, το κάθε μήκος, έτσι, είναι ίσο με, πόσο, παιδάκια, 8 που είναι και τα δύο μαζί. 8 διά του 2, άρα πόσο είναι, παιδιά? 4 εκατοστά. Άρα, παιδιά, είναι αυτό που ζητούσε. Το μήκος, λοιπόν, του ορθογωνίου είναι 4 εκατοστά. Και πράγματι, παιδιά, αν κάνετε και επαλήθευση, για δείτε το όλα τα παιδάκια, αυτό το μήκος είναι πόσο? 4 εκατοστά. Και το άλλο μήκος είναι επίσης 4 εκατοστά. Ωραία, ωραία. Αυτό το πλάτος μας λέει άσκηση ότι είναι 2 εκατοστά. Το άλλο πλάτος μας λέει άσκηση ότι είναι 2 εκατοστά. Άρα, πράγματι, η περίμετρος, παιδιά, πόσο είναι? Για να τα προσθέσουμε όλα τα μήκη, 2 και 4. Και 2 και 4 πόσο κάνει? 2 και 4, 6. Και 2 και 4, 6. Άρα, 6 και 6 μας κάνει 12 εκατοστά. Πράγματι, λοιπόν, παιδιά, επαληθεύεται το δεδομένο της άσκησης ότι η περίμετρος είναι 12 εκατοστά. Έτσι, αν θέλαμε να κάνουμε, παιδιά, και επαλήθευση. Το μήκος, λοιπόν, παιδιά, είναι ίσο με 4 εκατοστά. Απολαύσαμε, λοιπόν, παιδιά, το πρώτο πρόβλημα. Όλοι μαζί εδώ, δάσκαλοι, γονείς, μαθητές και όλοι οι λάτρες της γνώσης και της σκέψης, μέσα από την online μελέτη της εκπαιδευτικής οικογένειας arnos.gr.
δίπλα σας σε όλα τα παιδάκια και στους γονείς και στους δασκάλους και στους μαθητές, είμαστε δίπλα σε όλους όπου και αν βρίσκεστε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε, παιδιά, με το καλό μαζί μας στο info@papakianos.gr για να αλληλεπιδράσουμε, να σας φροντίσουμε, να ταξιδέψουμε μαζί στη γνώση με τρόπο όμορφο, απλό και κατανοητό και όλα να πάνε κατευχήν. Να είστε πάντα καλά όλοι, να χαμογελάτε και να έχετε υγεία. Σας ευχαριστώ θερμά.